Κύριε Λαμπρούλη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε κυρία Παπαβασίλου, σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Πού βρίσκεστε, ήσασταν μαζί με τον κύριο Κουτσούμπα στα αγροτικά μπλόκα, εξ όσων γνωρίζω. Χθες, κατά τη διάρκεια της περιοδίας του γραμματέα στην περιοχή μας, που ξεκίνησε από τα πρώτα μπλόκα στην Αταλάντη, στη Βιωτία τέλος πάντων, στον νομό Μαγνησίας, μέσω του νομού Λάρισας, Πλατίκαμπο, Ζάρκο και καταληκτική, το τελευταίο κομμάτι που επισκέφθηκε ήταν το μπλόκο της Καρδίτσας. Επισκεφθήκατε όλα λοιπόν εκεί τα αγροτικά μπλόκα. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε την εικόνα, κύριε Λαμπρούλη. Και βουλευτές και εγώ και ο σύντροφος ο Βασίλης ο Μεταξάς από τη Μαγνησία βεβαίως συμμετείχαμε σε αυτή την περιοδία, όχι σε όλη να πω την αλήθεια, σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία να το πω έτσι. Ναι, είστε και λόγω εντοπιότητας, βέβαια. Ναι, κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι χιλιάδες αγρότες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, στα μπλόκα και στους δρόμους, διεκδικώντας το αυτονόητο. Τη δυνατότητα να μπορέσουν να παραμείνουν στη γη, στα χωριά τους, στα σπίτια τους, να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους αξιοπρεπώς. Και όχι στην εξόχησή τους ή στην πολιτική μάλλον που τους εξωθεί, εναντίωση μάλλον, εναντίονται στην πολιτική που τους εξωθεί στο να εγκαταλείψουν τα χωράφια τους, τη γη τους. Και φυσικά εμείς ως ΚΚΕ, πέρα από τη συμπαράσταση που είναι δεδομένη, με όλες μας τις δυνάμεις και το προηγούμενο διάστημα και τώρα αλλά και το επόμενο διάστημα θα συνδράμουμε αυτόν τον αγώνα τους, τα δίκαια αιτήματά τους, προκειμένου να υλοποιηθούν. Βλέπουμε και αν θέλετε μια γρήγορη έτσι μεταφορά του κλίματος και των μπλόκων. Υπάρχει μεγάλη αγωνιστική διάθεση. Πιστεύετε ότι θα καταλήξει σε έναν ελπιδοφόρο, θα είναι ένας αγώνας ο οποίος θα δικαιωθεί? Οι αγρότες θέτουν μια σειρά αιτημάτων, κύριε Λαμπρούλη. Η κυβέρνηση ωστόσο διατείνεται ότι έχει δώσει ό,τι ήταν δυνατόν εντός δημοσιονομικού πλαισίου. Βάσει αυτών των δεδομένων, πόσα μπορεί να πετύχει σε αυτόν τον αγώνα ο αγροτικός κόσμος? Γιατί ούκαν λάβεις παρά τον ιέχοντος. Το ότι μπορεί να λέει η κυβέρνηση αυτά που λέει, με το τελευταίο που είπατε κι εσείς, επικαλούμενοι όπως για όλα τα ζητήματα τις δημοσιονομικές αντοχές, οι αγρότες απορρίπτουν αυτές λοιπόν τις προτάσεις αν θέλετε ή τις σκέψεις της κυβέρνησης και φυσικά συνεχίζοντας αυτό που ξεκίνησα να πω, διάθεση υπάρχει για κλιμάκωση του αγώνα, για ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων μπλόκων, αντίστοιχα και στήσιμο νέων, και είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την υλοποίηση όλων αυτών για των αιτημάτων των οποίων έχουν καταθέσει και δημόσια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πολλά βέβαια από αυτά τα αιτήματα ερίστων παρόδου είναι διαχρονικά αιτήματα, κυρία Παπαβασιλείου, και σε ό,τι αφορά δηλαδή τα ζητήματα του κόστους παραγωγής, το σύνολό του. Συνεπώς, τι διαφορετικό έχουν αυτή τη φορά τις τιμές των προϊόντων και σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, αντίστοιχα τον ΕΛΓΑ και πάει λέγοντας. Ναι, τι διαφορετικό έχουν, κύριε Λαμπρούλη, αυτή τη φορά οι αγροτικές κινητοποιήσεις, γιατί αναφερθήκατε σε αιτήματα τα οποία τα έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Ναι, το ένα είναι, κοιτάξτε, ναι, απλώς ακριβώς αυτά τα αιτήματα δεν τα ικανοποίησε καμία κυβέρνηση ως τώρα, πέρα από ψίχουλα που δίνανε κατά καιρούς για να μπορούν να χειραγωγούν αν θέλετε και τμήματα των αγροτών ή να τους αναγκάζουν να εγκαταλείπουν τις όποιες αγωνιστικές διαθέσεις. Όμως ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Και μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε, αν θέλετε, και εδώ στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, αλλά ειδικά εδώ στη Θεσσαλία, η τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί η περιοχή μας από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Αυτή τη στιγμή στα παρακάλια χωριά 180.000 στρέμματα γης είναι ακόμα μέσα στο νερό, 2 μέτρα και 3 μέτρα νερό. Οι καταστροφές είναι τεράστιες ακόμα και σε χωράφια τα οποία δεν έχουν νερά αυτή τη στιγμή από φερτά υλικά κτλ. Άρα λοιπόν μιλάμε
για όχι τη μη δυνατότητα των αγροτών να καλλιεργήσουν φέτος, αλλά και για τα επόμενα χρόνια και από ό,τι αναφέρουν. Συνεπώς θα επιμείνουν γιατί είναι αγώνας επιβίωσης, λέτε. Αγώνας επιβίωσης, αγώνας να μην ξεκληριστούν. Και απέναντι σε αυτή την κατάσταση η κυβέρνηση, να θυμίσουμε, ότι πώς ξεκίνησε απέναντι στις αγωνιστικές διαθέσεις πριν από 2 και 3 μήνες που άρχισαν να εκφράζουν οι αγρότες συντονισμένα στην επικράτεια και όχι μόνο εδώ στη Θεσσαλία. Με συκοφαντίες, μετά πέρασε το να τάζει διάφορα ψίχουλα, να το πω έτσι, φτάσαμε σε αυτό το τελευταίο, ότι οι δημοσιονομικές αντοχές, βέβαια εκκρεμεί και η συνάντηση Δευτέρα ή Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, με τον Πρωθυπουργό, βέβαια κρατούν μικρό καλάθι, και εμείς θα το λέγαμε αυτό για τους αγρότες, ναι. Διότι με όσα λένε μέχρι τώρα είτε κυβερνητικοί παράγοντες είτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικές βελτιώσεις ή αν θέλετε ουσιαστικά μέτρα στην κατεύθυνση κάλυψης μια σειράς από αιτήματα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα. Αυτό μένει να το δούμε. Ναι. Όμως τα μέτρα αυτά που έχει εξαγγείλει μέχρι τώρα, το 10% τα είχαμε στο ρεύμα ή τα 82 εκατομμύρια που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, είναι ψίχουλα. Δεν φτάνουν το πετρέλαιο, παραδείγματος, δεν φτάνει ούτε για 1-2 γεμίσματα του ντεπόζιτου του τρακτέρ για να μπει στο χωράφι να οργώσει. Άρα λοιπόν είναι ενωμένοι οι αγρότες αυτή τη στιγμή, τα προβλήματά τους έχουν βγάλει στο δρόμο, διεκδικούν αυτά που διεκδικούν και κυρίως αυτά που διεκδικούν οι αγρότες, κυρία Παπαβασιλείου, ναι, αφορούν όλη την κοινωνία. Μάλιστα. Και εμάς τους ίδιους, ως, ας το πω με τη λέξη αυτή, ως καταναλωτές των προϊόντων. Γιατί αυτό που υπάρχει η δυνατότητα σήμερα το 2024 να παράγει η χώρα μας φθηνά αγροτικά προϊόντα που θα φτάνουν και στο ράφι φθηνά. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Λαμπρούλη, και αναδεικνύεται με μέγιστο τρόπο με αυτές τις κινητοποιήσεις. Ποιοι φταίνε όμως γι' αυτό, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι γι' αυτό, το ότι η τιμή από το χωράφι στο ράφι φτάνει για παράδειγμα σε διπλάσια ή και σε τριπλάσια. Εσείς σαν ως ΚΚΕ τι προτείνετε για το συγκεκριμένο ζήτημα? Ακούστε να δείτε. Το θέμα είναι να δούμε την αιτία. Ποια είναι η αιτία που η τιμή στο ράφι είναι σε αυτά τα δυσαιόρετα ή έχει φτάσει στον ουρανό? Είναι οι μεσάζοντες, είναι οι εμποροβιομήχανοι, είναι οι μεγάλοι βιομήχανοι, είναι 5-6 καρτέλ, 7 ενδεχομένως, τα οποία αυτά καθορίζουν τις τιμές. Και βεβαίως από την άλλη μεριά είναι η ίδια εκάστοτε κρατική πολιτική που εκφράζεται μέσω οποιασδήποτε κυβέρνησης, εν προκειμένου σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, πριν του ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας, οι οποίοι με τις πολιτικές τους επιβαρύνουν επιπλέον τους αγρότες, φορολογία είναι αυτό, μέσα διάφορα πολιτικές που εφαρμόζουν και κυρίως μέσω της εφαρμογής της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πολιτική της κοινής αγροτικής πολιτικής, της ΚΑΠ δηλαδή, αποτέλεσμα και αυτό να συμβάλλει και αφενός με τη διαμόρφωση των υψηλών τιμών και απ' την άλλη το ξεκλήρισμα των αγροτών. Και εμείς έχουμε καταθέσει και προτάσεις νόμων το προηγούμενο διάστημα, mm-hmm, όχι τώρα, ναι, εδώ και 2 και 3 και 4 χρόνια και στα ζητήματα του αγροτικού και στα ζητήματα των τιμών. Και βέβαια στηρίζουμε όλα τα αιτήματα των αγροτών σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες αυτές, να τις πω έτσι κωδικοποιημένα, που αφορούν το κόστος παραγωγής τους, των προϊόντων τους, τις αποζημιώσεις και τα ζητήματα που αφορούν τον ΕΛΓΑ και βεβαίως τα ζητήματα της εγγυημένης τιμής που θα πρέπει να έχουν τα αγροτικά προϊόντα, mm-hmm, που φεύγουν από το χωράφι και όχι οι αγρότες να είναι μια ζωή να βρίσκονται στο έλεος των μεγάλων εμποροβιομηχάνων, των μεγαλεμπόρων και να πουλούν μπυρ παρά την παραγωγή τους, αλλά ο καταναλωτής και οι ίδιοι καταναλωτές, αλλά και συνολικότερα ο λαός μας, να πληρώνει πανάκριβα προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να είναι φθηνά. Η άλλη μεγάλη αυτό είναι συζήτηση κατανοητό πλέον σε μεγάλο πλέον στην πλειοψηφία του λαού μας. Και ίσως γι' αυτό και αποτυπώνεται η κοινή γνώμη θετικά στις κινητοποίησεις των αγροτών αυτή τη φορά. Γι' αυτό αποτυπώνεται και στις εκδηλώσεις συμπαράστασης
σωματείων εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων, δεκάδων σωματείων και mm-hmm. συνδικάτων και εδώ στην περιοχή μας, στο δίκαιο αγώνα των αγροτών. Γιατί θεωρούν ότι ο αγώνας τους είναι κοινός με όλους τους άλλους εργαζόμενους, γιατί αφορά όλο το λαό, δεν αφορά μόνο τους αγρότες. Κύριε Λαμπρούλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.